Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της πρώτης μέρας του τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕΣ στη Χαλκιδική και οι δημάρχοι της περιφέρειας σχολίασαν στην κάμερα του ένα channel τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή τους αλλά και ο τομέας της τοπικής αυτοδιοίκησης συνολικά. Στο θέμα των Δήμων που πρέπει να καταθέσουν τα χρήματά τους στην Κεντρική Τράπεζα αναφέρθηκε η κυρία Τσανάκα, καθώς και στις θέσεις του προσωπικού κοινοφελούς εργασίας που παραμένουν κενές. Ο νόμος που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή, δηλαδή την Πέμπτη, ναι, στη Βουλή, θα πάει σε μια εβδομάδα, πρέπει να έχει την εφαρμογή του. Δηλαδή πρέπει να περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια και να ετοιμάσουμε τα ποσά που πρέπει να στείλουμε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εξαιρούνται τα χρήματα που είναι της καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού, που κατ' ουσίαν είναι χρήματα των δημοτών, εξαιρούνται τα κληροδοτήματα και τα χρήματα που παίρνουμε από κληροδοτήματα και βέβαια τα ΕΣΠΑ τα οποία βρίσκονται υποκατασκευή, τα δρομολογημένα. Άρα δεν κόβεται από πουθενά ούτε από την καθαριότητα, ούτε από έργα, γιατί ξέρετε ο κόσμος είναι απαιτητικός στην καθημερινότητά του και σαν νέα διοίκηση απαιτεί να είναι καθαρή η δρόμη. Τα ανταποδοτικά είναι χρήματα τα οποία δεν μπορεί να τα εισπράξει το κράτος. Είναι χρήματα των δημοτών. Ακόμη. Το θέμα ήταν ότι δεν μας αφήναν να πάρουμε δίμηνα. Το μεγάλο μας πρόβλημα ήταν αυτό, διότι περιμένοντας την κοινοφελή εργασία, η οποία θα μας φέρει 70 εργάτες γενικών καθηκόντων, που αν εγώ τους είχα σήμερα δεν θα υπήρχε χορταράκι και σκουπιδάκι σε ολόκληρο το Δήμο Καβάλας. Τον ακούμε αυτή την κοινοφελή από τον Οκτώβριο και κοινοφελή δεν βλέπουμε. Ο κύριος Μαμσάκος, δήμαρχος Δράμας, αναφέρθηκε στην έλλειψη χρημάτων, ενώ ο δήμαρχος της Θάσου, κύριος Χατζημανουήλ, παρότι δήλωσε ότι θεωρεί εκτροπή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, εντούτοις θέλησε να επικεντρωθεί στο κλίμα ενότητας που θα πρέπει να επικρατήσει για να καταφέρει η Ελλάδα να βγει από την κρίση. Θέματα πολλά που θέλουν και πρέπει να βρουν τη λύση τους. Χωρίς λεφτά όμως πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό και εφόσον η κυβέρνηση δεν σας δίνει και άλλη επιλογή, μοναδική είναι να μεταφέρετε τα χρήματα έστω. Να κρατήσετε κάποια χρήματα και τα υπόλοιπα να τα μεταφέρετε. Δεν έχετε και πολλές επιλογές φαντάζομαι. Μέσα από έναν διάλογο λοιπόν, έναν ειλικρινή διάλογο που αυτόν ζητάμε σήμερα εδώ στο συνέδριο, θεωρώ και πιστεύω ότι θα λύσουμε αρκετά θέματα, αλλά θα πρέπει να καταλάβει επιτέλους και η κεντρική εξουσία ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης και της κυβέρνησης. Αν θέλουμε λοιπόν να βαδίσουμε προς όφελος των συμπολιτών μας, απαιτείται ο ειλικρινής διάλογος μεταξύ της κυβερνήσεως και των αυτοδιοικητικών ανθρώπων. Κύριε Δήμαρχε, τα χρήματα όπως και να γίνει είναι ένα θέμα το οποίο κυριαρχεί και το ακούμε από όλους τους δημάρχους, ότι τα χρήματα πρέπει να τα δώσετε. Ο φόβος όλων όμως είναι το πότε θα επιστραφούν και αν θα επιστραφούν. Γιατί είναι ένα εργαλείο για το Δήμο, έτσι. Ναι. Ίσως είναι λάθος όμως το ότι υπερτονίζουμε μόνο τα χρήματα και ότι εστιάζουμε μόνο σε αυτό το σημείο. Χθες ακούστηκαν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες θέσεις και απόψεις και του κυρίου Σαμαρά και του Υπουργού Εσωτερικών αλλά και των άλλων επικεφαλής και εκπροσώπων των κομμάτων των παρατάξεων της Βουλής. Αυτό βέβαια το οποίο θα πρέπει να σταματήσουν είναι να φιλονικούν πάνω από το πληγωμένο σώμα της Ελλάδας. Θα αποδοθούν ευθύνες όταν θα έρθει ο καιρός, όταν θα ερεμήσουμε. Τώρα δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. Από τη μεριά του, ο Δήμαρχος Οξάτου, κ. Δαλακάκης, αναφέρθηκε εκτενώς στα προβλήματα που έχουν φέρει στο Δήμο του οι πλημμύρες, ενώ ο Δήμαρχος Σαπών επέμεινε πως το μεγάλο πρόβλημα είναι η αντιμετώπιση των καθημερινών ζητημάτων χωρίς διαθέσιμα χρήματα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα χωρίς χρήματα, ο Δήμος να συνεχίσει τα έργα, την καθημερινότητα, τον ηλεκτροφωτισμό, τα πάντα. Καλημέρα. Να κάνω και μια παρατήρηση. Όντως, εμείς δεν έχουμε θάλασσα όπως έχει ο Γιάννης. Εμείς έχουμε πλημμύρες χωρίς να έχουμε ποτάμια όμως. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και δείχνει ότι θα πρέπει οι Δήμοι να έχουν τους οικονομικούς πόρους προκειμένου να βλέπουν την καθημερινότητα, αλλά θα πρέπει να έχουμε και τις φυσικές καταστροφές να αντιμετωπίζουμε. Διότι εμείς κινδυνεύουμε να γίνουμε λίμνη. Αντιλαμβανόμαστε φυσικά ότι το κράτος αυτή τη στιγμή είναι σε μια δυσχερή οικονομική κατάσταση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή οι Δήμοι διαχειρίζονται όλη την καθημερινότητα, θα πρέπει να το κράτος να δει ότι θα πρέπει να μας δώσει τους αντίστοιχους πόρους, έτσι ώστε να είναι και οι πολίτες μας ικανοποιημένοι. Κύριε Σταυρίδη, εσείς πάλι έχετε θάλασσα. Καλό ότι έχετε θάλασσα, αλλά και εσείς είστε, φαντάζομαι, τους Δήμους οι οποίοι δεν έχουν χρήματα. Εμείς έχουμε αρκετή θάλασσα, μπορώ να πω. Είναι 28 χιλιόμετρα ακτογραμμή. Το θέμα είναι ότι χρήματα όντως δεν υπάρχουν. Αυτά που καλούμαστε τώρα είναι να στερήσουμε από την καθημερινότητα του Δημότη μας.
Γι' αυτό και στο συνέδριο εδώ το βασικό θέμα της συζήτησης είναι τα ανταποδοτικά, τουλάχιστον να εξαιρεθούν αυτά για να μπορέσουμε να παρέχουμε ό,τι μπορούμε προς όφελος των δημοτών μας. Ο κύριος Βίτσας, δήμαρχος Σαμοθράκης, απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο υπάρχουν χρήματα για να αντιμετωπιστούν οι καταστροφές που συντελέστηκαν στο οδικό δίκτυο του νησιού, είπε πως δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας για το πότε θα μπορέσουν να λυθούν τα προβλήματα αυτά. Πέρυσι το χειμώνας, ο χειμώνας μας πέρασε, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στις υποδομές του νησιού. Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον που έχουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν χρήματα για να αποκατασταθούν. Το ειδικό δίκτυο σε τι κατάσταση βρίσκεται, παραδείγματος χάρη? Νομίζω ότι σας άκουσα. Σας είπα ότι και τα προβλήματα είναι πολλά, αλλά έχουν προσθεθεί και καινούργια. Πραγματικά έχετε δίκιο. Ο χειμώνας με τις θεομηνίες που πέρασε είχε τεράστιες επιπτώσεις κακές και ειδικά στο δικό μας δίκτυο. Χρήματα από ό,τι ξέρετε και ξέρουμε όλοι και ακούμε και επιβεβαιώθηκε και χθες αλλά και σήμερα επιβεβαιώνεται και στο συνέδριο δεν υπάρχουν. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν χρήματα αλλά και η λογική του νέου ΕΣΠΑ που τέτοια οδικά έργα δεν τα ενσωματώνει, δεν τα προβλέπει πλέον στο βαθμό που τα προέβλεπε στο παρελθόν, μας καθιστά έτσι, πολύ ανήσυχους για το πώς θα μπορέσουμε να τα λύσουμε. Θα το επιδιώξουμε με κάθε τρόπο, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε μπροστά μας ένα ορίζοντα ο οποίος μπορεί να προβλεφθεί ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα θα έχουμε λύσει τα προβλήματα αυτά.